Όλα είναι θολά στο μυαλό μου. Κλαίω κι ας μου βγει σε καλό μου. Χάνω ό,τι είχα δικό μου. Μη μου ζητάς συγγνώμη. Κλείσαν για πάντα οι δρόμοι. Σου χάρισα μια ολόκληρη ζωή. Χαράμι μια ζωή θυσία. Μα ήρθες με του Ιούδα το φιλί. Κι υπόγραψες την προδοσία. Ξένος πόθος, ξένο στόμα, το κορμί σου εξορία. Ξένος τόπος, ξένο χώμα. Με τον εαυτό μου θυμώνω. Κλαίω και γι' αυτό μετανιώνω. Κρίμα που σ' αγάπησα μόνο. Ό,τι άρχισε τελειώνει. Μη μου ζητάς συγγνώμη. Το φιλί σου προδοσία. Ξένος πόθος, ξένο στόμα. Το κορμί εξορία. Ξένος τόπος, ξένο χώμα. Το φιλί σου προδοσία. Ξένος πόθος, ξένο στόμα. Το κορμί σου εξορία. Ξένος τόπος, ξένο χώμα. Πώς το κατάφερε στο Βαγγέλη? Δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Ευτυχώς που ήταν έξαλλος με την Αγγελική. Η Αγγελική. Φοβάται μην χάσω τη δίκη και έγινε καμιά φασαρία με τη δομέ. Ξέρετε για την απόφασή της να ανακαλέσει την αρχική της κατάθεση? Μου είπε ότι θέλει να του δώσει ένα καλό μάθημα. Τώρα καταλαβαίνω τι εννοούσε. Δέχεστε ότι σε μία από τις δύο καταθέσεις της είπε ψέματα? Σας είπα, στη δεύτερη κατάθεση είχε σοβαρά ψυχικά προβλήματα. Κύριε Μαντά, τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Πιστεύω ότι η γυναίκα μου είναι θύμα καλοθελητών που δεν ανέχονται την επιτυχημένη καριέρα μου και προσπαθούν με κάθε τρόπο να με βλάψουν. Και τώρα, αντί να ζητήσω την υπουργική ασυλία όπως είχα αυτό το δικαίωμα, παραιτήθηκα από τη θέση του υφυπουργού για να με κρίνετε και να αποδείξω την αθωότητά μου. Καταπληκτικός ήσουν. Σύντομος και σαφής. Χτύπησες εκεί που έπρεπε, στο συνέστημα. Μα γιατί είσαστε τόσο ανταγωνιστικές μαζί μου, μου λες? Είμαστε ποιες? Εσύ και η Μαρία. Δεν ξέρω για την αδελφή σου, αλλά εγώ μπορώ να σου πω γιατί. Όλα παίζουν. Γιατί δείχνεις τέλεια. Κριτικάρεις τους πάντες και τα πάντα. Έπρεπε να στα πω πει. Αλλά φοβήθηκα. Δεν ήθελα να σε χάσω. Και τώρα δεν με χάνεις. Τώρα με ξέρεις. Μπορείς να καταλάβεις καλύτερα γιατί έγιναν έτσι τα πράγματα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι πως έκανα λάθος. Μαρία. Είσαι και εσύ ανθρωπάκι σαν τους άλλους. Μη φεύγεις. Γιατί? Θα χάσω την ευκαιρία της ζωής μου. Εντάξει, Αργύρη. Θα του το πω, ναι. Σε 2-3 μέρες. Εντάξει. Γεια. Ήρθε. Μέσα είναι, σε περιμένει. Λένε ότι είναι δική μας. Τους κάλυψε η απολογία σου. Η απολογία μου ή το παραδάκι? Συμφωνία, αλλά και αυτή κάπου πρέπει να πατήσουμε. Για σήμερα. Έμαθες τίποτα?
Μάλλον ο εισαγγελέας θα προτείνει την απαλλαγή σου για την απάτη. Μάλλον. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι στη φωτιά, αλλά κοντός ψαλμός, αλληλούια. Για την πλαστογραφία. Θα το παλέψουμε. Αν πάει στο εφετείο, την ποινή την γλίτωσες. Σε βλέπω να χαίρεσαι. Τι να χαρώ. Δεν μου είπες τίποτα σίγουρο. Σαν άσχετος κάνεις τώρα. Πες καλύτερα σαν ηλίθιος. Ρε Κώστα, αφού τα ξέρεις τώρα αυτά, τι θέλεις. Τα είχα ξεχάσει. Έτσι είναι η εξουσία. Ζεις σε άλλο κόσμο. Πόσο καιρό θέλουμε μετά για να ξεπερδεύουμε? 3 ή 4 μήνες. Στο εφετείο θα το σπρώξω, θα είναι διαφορετικά. Θες συμβουλή μου? Πάρε τη Μαρία να πάτε καλά ταξιδάκι. Και μετά όλα θα ξεχαστούνε. Χωρίσαμε. Γιατί? Γιατί τα έκανα σκατά. Καλά σκατά τα έκανες από την αρχή. Δεν είχα υπολογίσει την αντίδραση της Αγγελικής. Αυτή είναι χειρότερη από την Όλγα. Αν μπορούσε θα σε έκοβε φέτες. Επικίνδυνη. Πρέπει να την καλοπιάσεις για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Επίσης Κώστα, θέλω 2 επιταγές για τους ενόρκους μόνο με το ποσό. Λευκές. Και την εντολή για την Τράπεζα της Ελβετίας. Η Αντιγόνη δεν εδώ. Την έστειλε στα νύψια της. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Εγώ νομίζω ότι έχεις. Γιατί πήγες με τον Κώστα? Δεν θα σου απαντήσω. Μαρία, αν δεν μου απαντήσεις, μια από τις δυο μας πρέπει να φύγει από το σπίτι. Όπως θες. Μου χρωστάς μια εξήγηση. Όχι, δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Για να πληγώσεις εμένα δεν το έκανες. Πες το λοιπόν να τελειώνουμε. Θερεμήσεις, αν σου το πω. Όχι. Τότε. Εσένα προσπαθώ να καταλάβω, εσύ με ενδιαφέρεις. Έλα τώρα. Ωραία, πατήσαμε. Δεν θα πας πουθενά. Κάτσε κάτω. Εμείς οι δυο μεγαλώσαμε η μία κρατώντας το χέρι της άλλης. Κανένας Κώστας δεν θα μας χωρίσει, ακούς? Δεν μας χωρίζει ο Κώστας. Τότε γιατί πήγες μαζί του? Γιατί τον υποστήριξες ενώ πούλησε το σπίτι της μαμάς? Τι δουλειά έχει το σπίτι της μαμάς, αυτά είναι δικά σας. Ακόμα τον πιστεύεις? Και η Αγγελική κατέθεσε ψέματα? Δεν ξέρω ποιο να πιστέψω. Αφήστε με ήσυχη, επιτέλους, αφήστε με. Είσαι ερωτευμένη. Σταμάτα. Το κάθαρμα. Σου πούλησε γοητεία γιατί τον συμφέρει να είναι με την αδερφή μου. Σταμάτα. Μαρία, ο Κώστας, ο Παύλος μπορεί να φύγουν. Εμείς θα μείνουμε. Δεν θέλω να μείνουμε. Ποτέ δεν ήθελα. Με πνίγεις, το καταλαβαίνεις? Σε πνίγω. Μου παίρνεις τον αέρα. Να περάσει. Έλα στο. Έλα, κάτσε. Κύριε Καρέλη, υποσχεθήκατε πως θα με υπερασπίσετε και κάθε άλλο παρά αυτό κάνατε. Είσαι εκνευρισμένη. Με βγάλατε κι εσείς και ο Καλτέζος ψυχασθενή και το θέμα έκλεισε. Άκουσε με. Δεν ήξερα ότι ο Καλτέζος θα καλέσει μάρτυρα το θείο. Δεν ήταν εύκολο. Ο θείος μου είναι κολλητός του Μαντά. Μαζί έστησαν το ΜΕΚ. Ωραία, τα βλέπεις και μόνος. Κάθισε. Μα τα ξέρατε. Γιατί δεν τα είπατε? Γιατί τους αφήσατε να με βγάλουν τρελή? Κάτσε, σε παρακαλώ. Δεν τους αφήσαμε. Κάτσε. Δεν δεχτήκαμε τους ισχυρισμούς του. Ξέρατε για τη ΔΟΜΕΚ και δεν είπατε τίποτα. Ενώ έτσι θα φαινόταν η σχέση τους και ο λόγος που ο θείος μου τον υποστήριζε. Άκουσα, Αγγελική. Αν ξέσπαγε ένα τέτοιο σκάνδαλο και συνδεόταν μαζί σου, θα ήταν χειρότερα για σένα. Όχι για μένα, κύριε Καρέλη. Όχι για μένα. Ξεχνάς το θείο σου, Αγγελική. Είμαι σίγουρος ότι οι γονείς σου δεν θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Κάποια στιγμή θα καταλάβεις ότι είναι καλύτερα που έγιναν έτσι τα πράγματα. Τώρα όμως καταλαβαίνω πως με χρησιμοποιήσατε κι εσείς, όπως ο Μαντάς. Αγγελική, εκτιμώ πολύ την αποφασή σου να ανακαλέσεις. Μην ξεχνάς όμως ότι στην πρώτη σου κατάθεση είπες ψέματα. Είσαι ενήλικη, ήξερες πάρα πολύ καλά τι έκανες. Έκανε ένα λάθος. Μην ζητάς λοιπόν ευθύνες από τους άλλους.
Αν με είχατε αφήσει να έρθω στο δικαστήριο, θα τα έλεγα μόνη μου. Σε όλα υπάρχει ένα όριο, Αγγελική. Που το βάλατε εσείς. Και εσύ με τον τρόπο σου. Παπαγεωργίου σας παρακαλώ. Γιατρέ, καλημέρα. Μαρίνα Βαρελά. Όχι πολύ καλά, δυστυχώς. Ναι, είχα λίγο αίμα σήμερα το πρωί. Εντάξει, θα σας περιμένω. Ευχαριστώ πολύ. Ούτε στο σπίτι, ούτε στην εφημερίδα. Κατάλαβα ποιος τη ζήτησε. Είπα πως είμαι συνάδελφος. Προσπάθησε πάλι. Θες να περάσω από το γραφείο της. Έτσι δεν θα μπορέσει να με αποφύγει. Σε καμιά ώρα. Ας το τηλέφωνο ανοιχτό. Θα σε πάρω μόλις κάνουμε διακοπή. Σκέψου κάτι και για την Αγγελική. Φοβάμαι μην κάνει καμιά βλακεία. Ναι, πρέπει να επιδοκευτεί κάποια στιγμή. Πρέπει. Τι γίνεται? Συνομωτείτε εναντίον μου? Ναι, για την πτώση σου. Η πτώση μου θα παρασύρει κι άλλους. Δεν έχω χιούμορ αυτές τις ώρες. Στάσου δύο λεπτά, ρε παιδί μου, πες μου τι έγινε. Τι θες να γίνει, αυτό που φοβόμουν έγινε. Πήγε μαζί του. Έφυγε. Από το σπίτι. Καλά, και τι σου είπε, προτιμάει τον Κώστα από σένα. Κάτι χειρότερο. Ότι είμαι εχθρός του. Με σαλτάρα μου, όλη μου φαίνεται. Εγώ όχι ακόμα, αλλά όπου να είναι. Και αυτός τι λέει. Μα πού θες να ξέρω, κάτι πράγματα που με ρωτάς. Λέω, ρε παιδί μου, πώς κατάλαβες κάτι από τη Μαρία. Ώρες-ώρες είσαι τόσο αφελής που δεν το πιστεύω, λοιπόν. Δεν τα πάω αυτά τα πράγματα, ρε Όλγα. Τι να κάνω? Να μην μιλάς. Μα τι πάθατε? Γιατί φεύγεις? Αργά ή γρήγορα θα γινόταν λίγο. Στάσου, ρε κοριτσάκι μου, τι συμβαίνει, πες μου και εμένα να ξέρω. Δεν ταιριάζουμε καλύτερα κάθε μια σπίτι της. Και αυτό εδώ τι είναι, δεν είναι το σπίτι σας? Ήταν. Είναι και ο Κώστας ενεκατεμένος. Παράτα τον ήσυχο τον Κώστα. Εσύ δεν τον παρατήσεις, κοριτσάκι μου. Εκμεταλλεύτηκε την αδελφή σου και τώρα πάει να βάλει το χέρι και σένα. Η Όλγα στα από αυτά. Μυαλό έχω και καταλαβαίνω. Μόνο που καταλαβαίνεις ό,τι θέλεις. Για το καλό σου το λέω, Μαρία μου. Εγώ σας μεγάλωσα και τις δυο και δεν σας ξεχωρίζω. Για το καλό μου ενδιαφέρεστε όλοι. Αλλά κανείς δεν με ρωτάει τι θέλω. Μπορεί να θέλω το κακό μου, ξέρεις. Μήπως έχετε να προσθέσετε κάτι πριν την εισαγγελική πρόταση? Όχι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Εισαγγελέα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, από την ακροαματική διαδικασία και τα συγκεντρωθέντα έγγραφα, θεωρώ ότι στοιχειοθετείτε το αδίκημα της πλαστογραφίας με την όθευση εγγράφου άνευ εντολής. Απεδείχθη ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος προσέθεσε στο αρχικό πληρεξούσιο που το έκαμε η σύζυγός του για την πώληση του σκάφους την παραπομπή που αφορά στην εκποίηση ακινήτων. Και από την εξέταση των μαρτύρων δεν προέκυψε τελικά ότι υπήρχε εντολή, ούτως ώστε να μπορεί να αρθεί το αξιόπινο της πλαστογραφίας. Η μαρτυρία δε της γραμματέας του, ότι ήταν παρούσα κατά την ανάθεση της εντολής, ακυρώνεται από την ίδια στη δεύτερη κατάθεσή της και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο. Όσον αφορά τώρα την αποδοχή της πώλησης του σπιτιού από την μηνύτρια, έγινε όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία κάτω από συνθήκες ψυχικής πίεσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη ότι είχε δώσει την εντολή. Κατά συνέπεια, θεωρώ τετελεσμένο και πλήρες το αδίκημα της πλαστογραφίας και η πρότασή μου ως προς αυτό το σκέλος είναι παραπεμπτική. Ως εισάγεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Όσον αφορά τώρα
το θέμα της απάτης. Ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος ήθελε να εξαπατήσει τη σύζυγό του και να οικειοποιηθεί την περιουσία της. Διατηρώ ορισμένες αμφιβολίες. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος δεν σκόπευε να περιποιήσει σε αυτόν τα χρήματα που εισέπραξε από την πώληση του εκκινήτου. Απέναντίας προέβησε επένδυση που αύξησε το αρχικό κεφάλαιο. Δεν επεδείχθη αθέμητη απόκρυψη ή παράληψη της επένδυσης. Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος αγόρασε μετοχές στο όνομα της συζύγου του, ενώ είχε κάθε δυνατότητα, αν ήθελε να την εξαπατήσει, να τις αγοράσει στο όνομά του ή στο όνομα κάποιου τρίτου. Και η βεβαίωση της ελβετικής τράπεζας Union πιστοποιεί την ύπαρξη κοινού λογαριασμού στο όνομα και των δύο. Η δε πώληση του καταστήματος υπό τον όρο της εξόνησης αποδεικνύει επίσης ότι δεν σκόπευε να βλάψει τη σύζυγό του. Οι περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη μαρτυρούν ότι ο κατηγορούμενος δεν ενήργησε προς ίδιον όφελος, διότι σύμφωνα με τη βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας EDF, τα νοσήλια της κυρίας Μαντά δεν πληρώθηκαν από την εταιρεία στο εξωτερικό. Ο κατηγορούμενος είναι άτομο αυξημένης κοινωνικής ευθύνης, δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν την δικαιοσύνη και όπως είπε και ο ίδιος στην απολογία του, απεποίηθη της υπουργικής ασυλίας προκειμένου να κριθεί από το δικαστήριό σας. Για τους λόγους αυτούς διατηρώ επιφυλάξεις όσον αφορά το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης και προτείνω την απαλλαγή του. Αυτή είναι η πρότασή μου μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας, την οποία παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά δεν σας κρύβω και με εκπλήξεις από τη ροή των γεγονότων όπως αυτά παρατέθηκαν. Βλέπω να τη βγάζει καθαρή μάλλον. Ο εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή του στο θέμα της απάτης. Θα μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Τι θες? Μπορώ να μείνω σπίτι σου λίγες μέρες. Και το ρωτάς? Ωραία, δώσ' μου τα κλειδιά. Τώρα αμέσως? Ναι, έχω το αυτοκίνητο φορτωμένο. Δεν τα έχω πάνω. Πού τα έχεις, το γραφείο? Ναι. Δεν θέλω να πάω από εκεί, μου την έχεις στήσει ο Καραγιάννης. Ναι. Και αυτό, ρε γαμώ το. Με τη μηχανή δεν θα κάνεις πάνω από 10 λεπτά. Καλά, τι πάνω. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δικαστές, κύριε Ένοχη. Δύο ερωτήματα μας απασχόλησαν σε αυτήν εδώ τη δίκη. Πρώτον, πλαστογράφησε ο κατηγορούμενος το πληρεξούσιο με εντολή της κυρίας Μαντά? Και δεύτερον, εξαπάτησε τη σύζυγό του εκμεταλλευόμενος την κατάσταση της υγείας της? Στο πρώτο ερώτημα έχει ήδη απαντήσει ο κύριος εισαγγελέας. Κανένας δεν ήταν παρόν και ποτέ δεν δόθηκε κανενός είδους εντολή στον κύριο Μαντά να πλαστογραφεί στο επίμαχο έγγραφο. Η μοναδική υποτιθέμενη αυτόπτης μάρτυρας, η κυρία Αγγελική Παπαδάκη, ανασκεύασε την πρώτη κατάθεσή της λέγοντας εδώ μπροστά σας ότι είπε ψέματα. Δεν ήταν παρούσα. Η υπεράσπιση βέβαια θα ισχυριστεί ότι εμείς πιέσαμε την Αγγελική Παπαδάκη να ανακαλέσει την πρώτη της κατάθεση. Να θυμάστε όμως ότι ο καθένας οπουδήποτε μπορεί να ισχυριστεί οτιδήποτε. Σε αυτήν όμως εδώ την αίθουσα οφείλει να μπορεί και να το αποδείξει. Εξάλλου τα μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να πιέσει κάποιον είναι λίγο πολύ εύλογα. Χρήματα, εξουσία ή προσωπικές σχέσεις. Τίποτα από αυτά τα τρία δεν συνδέει τη δική μας πλευρά με την Αγγελική Παπαδάκη. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι δικαστές, και στο δεύτερο ερώτημα η απάντηση είναι προφανής. Ο κύριος Μαντάς εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση της συζύγου του για να της αποσπάσει το πληρεξούσιο. Και ξέρουμε από την κατάθεση της συμβολιογράφου της κυρίας Βαρέλα ότι θα μπορούσε να ζητήσει από εκείνη να συντάξει αυτό το έγγραφο. Γιατί της πήγε στην κλινική έναν τελείως άγνωστο, έναν ξένο και όχι τη φίλη της? Και για ποιο λόγο νόθευσε ο ίδιος το πληρεξούσιο και δεν ζήτησε από την κυρία Βαρελά να το τροποποιήσει? Γιατί πίστευε ακράδαντα ότι η σύζυγός του του έχει τυφλή εμπιστοσύνη και δεν θα ανακάλυπτε ποτέ την απάτη. Έτσι, μόλις παρουσιάστηκε η ευκαιρία της ΔΟΜΕΚ. Ευκαιρία εντός εισαγωγικών, γιατί μπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς ότι ο κύριος Μαντάς, λόγω της θέσης του, δημιούργησε μόνος του αυτή την ευκαιρία. Μόλις παρουσιάζεται λοιπόν η ΔΟΜΕΚ,
σπέβδει να ξεπουλήσει όλη την περιουσία της. Ξεπουλάει ακόμα και το σπίτι της μητέρας της, αδιαφορώντας για το όποιο συναισθηματικό κόστος που θα είχε από αυτή την ενέργεια η κυρία Μαντά. Κύριοι δικαστές, όταν η κυρία Μαντά βρισκόταν στο Λονδίνο και πάλευε για τη ζωή της, ο κύριος Μαντάς ήταν στην Αθήνα και έστεινε την επένδυσή του. Και αν αγόρασε τις μετοχές στο όνομα της συζύγου του, δεν το έκανε επειδή ήθελε, όπως είπε ο κύριος Εισαγγελέας, το έκανε επειδή ήταν υποχρεωμένος. Ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να αγοράσει ονομαστικές μετοχές εφόσον κατέχει πάνω από το 40% του κεφαλαίου της ΔΟΜΕΚ. Δεν θα μπορούσε ποτέ να τις αγοράσει το δικό του όνομα. Μια και λόγω της θέσης του στην κυβέρνηση, το σκάνδαλο ήταν δεδομένο. Δεν θα ήθελε επίσης ποτέ να τις αγοράσει το όνομα κάποιου τρίτου, γιατί επρόκειτο για ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Τι καλύτερο λοιπόν από το να τις αγοράσει στο όνομα της συζύγου του, η οποία του είχε τυφλή εμπιστοσύνη, δεν αναμειγνιόταν ποτέ στη διαχείριση της περιουσίας τους και δεν θα ανακάλυπτε ποτέ την απάτη. Επίσης ο ίδιος θα μπορούσε να δίνει εντολές στο χρηματιστή του, διαχειριζόμενος αυτή την επένδυση. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δικαστές και κύριοι ένορκοι, η κυρία Μαντά είναι το θύμα της άμετρης, της αδίκαστης φιλοδοξίας του άντρα της. Δεν της έδωσε ποτέ αντίγραφο του λογαριασμού, του κοινού λογαριασμού που υποτίθεται ότι είχαν στην Ελβετική Τράπεζα των 100 εκατομμυρίων. Δεν της μίλησε ποτέ για τα υπόλοιπα 400 εκατομμύρια. Τα δε 30 εκατομμύρια της τα κατέβαλε μετά την κατάθεση της μήνυσης. Αν συνυπολογίσετε τώρα σε αυτό και το γεγονός της αδιαφορίας του για τη λήξη της προθεσμίας της εξόνησης, τότε θα καταλήξετε στο αβίαστο συμπέρασμα ότι ο κύριος Μαντάς εξαπάτησε τη σύζυγό του. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι δικαστές, πιστεύω στην ενοχή του κυρίου Μαντά και ζητώ να κριθεί ένοχος και για τις δύο κατηγορίες. Πρώτον, γιατί καταχράστηκε την περιουσία της. Δεύτερον, γιατί πρόδωσε την εμπιστοσύνη της. Τρίτον, γιατί την υποχρέωσε να καταθέσει μήνυση, να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να εκθέσει στη δημοσιότητα την προσωπική και την οικογενειακή της ζωή. Και τέλος, γιατί εδώ, σε αυτή την αίθουσα, η κυρία Μαντά έχασε τον πατέρα της. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι δικαστές, φοβάμαι ότι οποιαδήποτε ποινή, όσο αυστηρή κι αν είναι, δεν πρόκειται ποτέ να αναπληρώσει αυτήν ακριβώς την απώλεια. Σας ευχαριστώ. Λόγω του περασμένου της ώρας, διακόπτουμε για αύριο στις 10. Κύριε Υπουργέ, πείτε μας δυο λόγια για την πρωτοβουλία. Γιατί τυχαία η απουσία των συνάδελφων σε αυτό το κόμμα, κύριε Υπουργέ. Μια λέξη μόνο, κύριε Υπουργέ. Είστε αισιόδοξος. Βεβαίως. Η δικαιοσύνη υπηρετεί την αλήθεια. Πάντως τα είπες πολύ ωραία, δεν το περίμενα. Α, ναι. Με το μελό σου, με τα όλα σου, Όλγα. Πάτε στο γραφείο. Γιατί εσύ δεν θα έρθεις. Αργότερα. Πού πας αυτό. Στο αυτοκίνητο. Τι έπαθες τώρα. Αγγελική. Καλά έκανες. Έλα κάτσε. Θα πιεις κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Μας έλειψες. Ο πληθυντικός περιλαμβάνει και τον Κώστα. Γιατί όχι? Δεν έχει θυμώσει. Τον πείραξε. Θέλω να του μιλήσω. Να του μιλήσεις. Μπορώ να περιμένω? Μπορείς, αλλά θα αργήσει. Έχει ραντεβού με τον Σταύρο. Λοιπόν, πώς περνάς τώρα που γλίτωσες από μας, ξεκουράζεσαι? Βασιλή, έχει σχέση με τη Μαρία, έτσι δεν είναι?
Αμήμα να κατέβεις. Την περασμένη φορά σου είπα όχι και με πήρε και με σήκωσε. Πες μου, σε παρακαλώ. Μα τι τα θες τώρα αυτά? Για μένα έχει σημασία. Αγγελική, είσαι νέα και κουκλάρα. Κοίτα να φτιάξεις τη ζωή σου. Μου λες με τρόπο να μην έχω αυταπάτες. Σου λέω ξεκάθαρα να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Το ίδιο πιστεύει και ο Κώστας? Ο Κώστας έχει σχεδόν τα διπλά σου χρόνια. Έχει ένα γάμο πίσω του και είναι χοντρά μπλεγμένος. Ξέχασέ τον. Πώς? Το νομίζεις εύκολο? Μην του πεις ότι ήρθα. Αν θέλει, ας μου τηλεφωνήσει. Θα βγούμε ένα βράδυ για φαγητό και θα τα πούμε σε φίλοι. Εντάξει. Μην αργήσεις, έχεις πρωτοδικείο αύριο, φύγε. Γιατί ρε σπίτι σημαίνει τέτοια ώρα? Ξέρω εγώ. Έτσι πήρες ένα τηλέφωνο? Ναι, γιατί δεν παίρνεις εσύ? Έλα μα Παύλο, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν καταλαβαίνεις? Αφού θέλεις να την πάρεις τηλέφωνο τώρα, γιατί το παίζεις σκληρός? Δεν το παίζω ούτε σκληρός ούτε τίποτα. Η Μαρίνα μου την έφερε. Άμα την έφερε τώρα, τι τα θες τα τηλέφωνα, ας την πάει να πνίγει. Ρε Γιώργο, σου έκρυψε ποτέ η Μαρίνα ότι θέλει να παντρευτεί και να κάνει παιδί? Ούτε εγώ έκρυψα το αντίθετο. Δεν έχω καταλάβει τι κάνατε εσείς οι δυο μας. Ούτε εγώ καταλαβαίνω να σου πω. Και εσείς θα παντρευτείτε? Γιατί θες παρέα? Έτσι ρώτησα. Σαν τον Κωνσταντάρα με το ρίζο θα είμαστε στα σκαλιά της εκκλησίας, έτσι. Και βέβαια εγώ θα είμαι ο ρίζος, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί έστειλε τον Βασίλη στο γραφείο μου? Δεν απαντούσε το τηλέφωνο. Δεν απαντούσα γιατί δεν ήθελα. Μπορούμε να μιλήσουμε? Μιλήσαμε. Σε παρακαλώ.
Το εννοώ. Και τι περιμένεις? Να σου δώσω άφηση αμαρτιών και να αγκαλιαστούμε? Μαρία, μ' αρέσεις. Αυτό που είσαι. Ο τρόπος που σκέφτεσαι. Και η Αγγελική σου άρεσε. Και ποιος ξέρει πόσες άλλες. Δεν είναι το ίδιο. Είπα εγώ πως είναι. Η κάθε μία με τη χάρη της. Μου έλειψες. Πολύ. Ξέρεις τι θέλεις, μου φαίνεται. Ξέρω. Για σένα όλα είναι εύκολα. Έρχεσαι εδώ, μου ζητάς συγγνώμη, λες ότι σου έλειψα και θες να πέσω στην αγκαλιά σου. Και η Όλγα, η Δίκη. Η Όλγα υπήρχε. Και η Δίκη. Ναι, υπήρχε. Μόνο που δεν ξέρω την αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι μία. Άκουσέ με. Η Όλγα βιάστηκε. Δεν μου άφησε κανένα περιθώριο να της εξηγήσω τι έγινε. Πίστεψέ με. Θέλω να σε πιστέψω. Αγάπη μου, μη βασανίζεσαι. Δεν έπρεπε να μείνουμε εδώ. Θα σου τηλεφωνήσω. Θέλω να σε δω. Ζήτησε η Μαρίνα. Τι θέλει? Σε παρακαλεί πολύ να περάσει από το σπίτι της, λέει. Σου είπε γιατί? Όχι. Δεν μου λες, θα πας σπίτι μετά? Ναι. Καλά. Θα σε βρω εκεί. Συμβαίνει κάτι? Ήθελα να δω τι θέλεις. Μην αργήσει. Εντάξει. Θα προσπαθήσω. Καλά. Γεια. Πώς θα βγει πίνοντας? Τίποτα, δεν βγαίνει τίποτα. Τι θέλεις, ξέρεις? Τον Κώστα. Ωραία, τότε τα πράγματα είναι απλά, δεν χρειάζεται να κουβεντιάζουμε. Άσε με, ρε Ντίνο. Εγώ σ' αφήνω, αλλά να ξέρεις ότι ο τύπος είναι σκάρτος. Ωραία, προλάβατε και τον καταδικάσατε. Λες και ήσασταν μπροστά, τα είδατε και τα ακούσατε όλα. Δεν χρειάζεται λίγο μυαλό να έχεις, καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι βλάκας. Εσύ είσαι ερωτευμένη. Είμαι. Και λοιπόν? Και λοιπόν δεν μπορείς να δεις γιατί δεν θέλεις να δεις. Αν ήταν έτσι, τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Σκέφτεσαι όμως να πας κοντά του. Όλα τα σκέφτομαι. Δεν σκέφτεσαι όμως τι θα γίνει μετά. Αν σε βαρεθεί όπως βαρέθηκε την αδερφή σου και την Αγγελική. Πώς μπορείς και μιλάς έτσι για κάποιον που δεν ξέρεις? Καλά, μη θυμώνεις. Όχι να μη θυμώνω, βαρέθηκα. Μαρία, παρακολούθησα τη Δίκη προσεκτικά. Η Δίκη είναι στημένη. Δηλαδή η Όλγα έστησε όλη αυτή την ιστορία για να το μιμήσει. Όχι, αλλά από τη στιγμή που κατέθεσε τη μίμηση και ο ένας και ο άλλος κατασκεύασαν τα επιχειρήματά τους. Το πιστεύεις αυτό? Ναι. Τότε γιατί δεν είσαι μαζί του? Άσε με, ρε Ντίνο.
Γιατί έγινε τίποτα άλλο? Όχι, αλλά πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Συνέχεια. Μάλλον. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη και αισθάνομαι άσχημα μετά από αυτά που σου είπα. Δεν βαριέσαι. Έχω ακούσει τόσα. Εμένα όμως με πειράζει, δεν μ' αρέσει να λέω άλλα πίσω σου και άλλα μπροστά σου. Μαρινάκη, μην κουράζει. Είμαστε διαφορετικές, το ξέρουμε. Ορίστε. Τις έχω βρει κατά καιρούς και τα πίστευα αυτά που έλεγα. Τα πιστεύεις ακόμα? Βέβαια, αφορούσαν κυρίως την προσωπική σου ζωή. Το μόνο πράγμα για το οποίο δεν δέχομαι κριτική. Καλά κάνεις. Πάντως είχες λίγο δίκιο με τον Γιώργο. Σίγουρα δεν το χρησιμοποίησα, αλλά η αφοσίωση του με κολάκευε. Και εμένα θα με κολάκευε. Μήπως είμαστε ανόητες. Λοιπόν, ακούω. Τη χάρη. Έχω αφήσει μερικές υποθέσεις στη μέση. Και δεν το περίμενα πως θα βγω τόσο γρήγορα εκτός μάχης. Δεν έχω ιδέα από συμβόλαια. Γιατί δεν συνεννοείσαι με τον Παύλο? Όχι, έχω συνεννοηθεί με μια κοπέλα, αλλά θέλω κάποιος να έχει το νου του. Ο Παύλος δεν έχει χρόνο. Εντάξει. Θα το κάνω εγώ. Διάβασέ το και αν έχεις καμιά αντίρρηση τηλεφώνησέ το. Έκατσε και έγραψε όλη την αγόρευση. Για να τα διαβάσεις, να συμφωνήσετε. Ξεπέρασε τον εαυτό του καλύτερος. Αν μπορεί, ας κάνει κι αλλιώς. Θα μου λες, τι έγινε με τη Μαρία, συναντηθήκατε? Ναι. Δυσκολεύτηκα πολύ να την πείσω. Τι έκανε όταν σε είδε? Τίποτα. Με κοίταζε και περίμενε να μιλήσω. Ευτυχώς που ήταν μόνη στο γραφείο. Δεν με εμπιστεύετε, Βασίλη. Και με το δίκιο της, δηλαδή. Σιγά την άσπηλη παρθένα. Αυτό τι σημαίνει? Έλα τώρα. Άντρας της αδερφής της ήσουν. Τι θέλει? Εγώ τι θέλω? Καλά κι εσύ προκατηλημένος είσαι. Ναι. Θα προτιμούσα να ήταν μια άσχετη. Ήρθε η Αγγελική το απόγευμα. Λοιπόν. Έχει μετανιώσει. Σχεδόν έβαλε τα κλάματα. Είπα αν θες να την πάρεις τηλέφωνο. Δεν θέλω. Μήπως πάει πολύ? Όχι, πάει πολύ. Η κατάθεσή της με χαντάκωσε. Πες της του. Γιατί θα βγει? Τόσο καιρό ήσασταν μαζί. Δεν χωρίζουν έτσι οι άνθρωποι. Αυτή τα μάζεψε. Τα μάζεψε όταν σε είδε με την άλλη. Λέει, τι θέλεις, να απολογηθώ στην Αγγελική? Με εκδικήθηκε και τελειώσαμε. Δεν θέλω τώρα, ευχαριστώ. Τόσους μήνες κλεισμένη στο σπίτι, το φαντάζεσαι? Δεν καταλαβαίνω, δεν το θέλει το παιδί? Ναι, αλλά δεν ήταν ανάγκη να της τύχει και αυτό τώρα. Δεν το βρίσκω τόσο τρομερό. Για μια γυναίκα που αποφάσισε να κάνει παιδί, μάλλον καθυστερημένα. Και ο Γιώργος στον κόσμο του. Ανησύχησε πολύ. Και τι έκανε που ανησύχησε? Τίποτα. Τι είχες εσύ το απόγευμα? Ενοχλήθηκες που αναφέρθηκα στον πατέρα σου? Ναι, δεν μ' άρεσε ο τρόπος. Όλγα, οι ένορκοι είναι απλοί άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα νομικά που λέμε εμείς. Βέβαια. Οι νεκροί έχουν πέρασει. Μ' αρέσει που έχεις γνώμη και για αυτό που δεν ξέρεις. Αυτό το ξέρω. Σιγά το δύσκολο. Να σου πω, εγώ αυτή τη δίκη την ανέλαβα για να την κερδίσω. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, έπρεπε να αναφερθώ στον πατέρα σου. Και πιστεύω ότι το έκανα με τον πιο ανώδυνο τρόπο που γινόταν. Με συγχωρείς. Αποχαιρετώ συνέχεια ανθρώπους. Ο πατέρας με Μαρία. Ο Γιώργος, η Μαρίνα. Ο Γιώργος, η Μαρίνα, τι?
παιδικοί φίλοι μεγάλωσαν. Δεν πειράζει. Καλάξε ένα καινούργιο φίλο. Με σένα δεν μοιράστηκα το παρελθόν μου. Καλύτερα, έτσι είμαστε πιο λατσαροί. Και πιο άγνωστοι. Θα γνωριστούμε. Θα μείνεις απόψε. Δεν μπορώ. Η Αντιγόνη είναι μόνη. Ήρθες επιτέλους. Γιατί δεν πας να ξαπλώσεις το κρεβάτι σου και κάθεσαι εδώ? Πώς να κοιμηθώ με όλα αυτά? Ποια όλα αυτά? Η Μαρία έφυγε από το σπίτι. Εσύ όλη μέρα δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο? Δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, έλα. Να σας βλέπω να ζείτε σαν ξένες. Δεν πάει μήνας που πεθαίνει ο πατέρας σας. Αντιγόνη, άσε ήσυχο το παπά, σε παρακαλώ. Α, μας βλέπει. Έλα, πήγαινε να κοιμηθείς. Όλα είναι θολά στο μυαλό μου. Κλαίω κι ας μου βγει σε καλό μου. Χάνω ό,τι είχα δικό μου. Μη μου ζητάς συγγνώμη. Κλείσαν για πάντα οι δρόμοι. Σου χάρισα μια ολόκληρη ζωή. Χαρά μη μια ζωή θυσία. Μα ήρθες με του Ιούδα το φιλί. Κι υπόγραψες την προδοσία.